Φίλο σχολιάζει κάτω από βίντεο, έχω ένα γνωστό ο οποίο στη χώρα του μπήκε στη φυλακή γιατί τον είδανε να μπαίνει σε μια εκκλησία. Αυτό το διήγημα δεν είναι καινούριο, είναι πολύ παλιό και πάρα πολύ, έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολλές φορές, κυρίως από ανθρώπους οι οποίοι έρχονται στις, σε ευρωπαϊκές χώρες και κάνουν αίτηση να πάρουν άσυλο ως refugees. Δεν είναι πραγματικότητα. Στη, σε καμία Ισλαμική χώρα κάποιο δεν μπαίνει στη φυλακή εάν τον δούνε να μπαίνει σε μια εκκλησία. Ε, αλλά είναι ένα πάρα πολύ ε, διαδεδομένο διήγημα που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι που ζητάνε άσυλο ε, και που στι χώρε του δεν υπάρχει πόλεμο. Γιατί βάσει νόμου για να πάρει άσυλο πρέπει είτε να έρχεσαι από εμπόλεμη χώρα είτε να εκδιώκεσαι στη χώρα σου λόγω των πεπιθήσεών σου. Άρα δεν είναι πραγματικότητα. Uh, είναι ένα ψεύτικο διήγημα που κάποιοι χρησιμοποιούν.